σύμφωνα με την άσκηση του εκπαιδευτικού σχολείου, συνεχίζουμε να έχουμε την πάση στο εκπαιδευτικό σχολείο. Τι ακόμα πιο πίσω, το κύπελο που εξέλιξε από τα σύμφωνα ικανοποιεί το γεγονό ότι πετύχαν τα παιδιά, γιατί είχαμε λύση και μου είχαν πει ότι αφού κάναμε τόσο μεγάλη προσπάθεια, θέλουν να το πάρουν. Εγώ σήμερα απλά του ζήτησα μια στιγμή μια ευκαιρία να γνωριστούμε από εξωτερά, να κάνουμε απλά τη δουλειά του, να τελειώσουμε ουσιαστικά τη δουλειά. Θέλω λοιπόν αυτή την επιτυχία. Θέλω να την αφιερώσω στον κόσμο και στην πόλη των Τριχάλων. Εγώ να πω ότι το μερίδιο το μεγαλύτερο είναι και του κυρίου Κούπια και του κυρίου Κικόζη. Εγώ σήμερα και εγώ βοήθησα τα παιδιά για να δείξω ένα καλό πρόσωπο. Σήμερα η ομάδα μας σε κάποια λεπτά έδειξε ότι μπορεί να πετύχει τον άλλο στόχο που είναι και αυτός που θα πάρουμε και κάτω. Γιατί σήμερα πήραμε μόνο γόητο. Μας ενδιαφέρει πιο πολύ ο στόχος να αλλάξουν τα Τρίκαλα κατηγορία. Είναι πρωτεύουσα νομού και θα το κυνηγήσει στα επόμενα παιχνίδια με όλες τις δυνάμεις. Σήμερα το βράδυ η πόλη μπορεί να χαρεί. Τους παίκτες όμως θα τους πω να το ξεχάσουν και αύριο το πρωί τους περιμένουν να προπονήσει. Για το αγωνιστικό, τι σας έκανε εντύπωση αυτή την ομάδα? Μου έκανε εντύπωση. Ένα θετικό είναι ότι έχουμε τρομερές δυνατότητες σαν μονάδες. Σε κάποιες στιγμές παίξανε φανταστικά. Δεν μου άρεσε και κάποιες όμως στιγμές. Είμαι όμως πολύ νωρίς για να δω να είναι ένα οριστικό συμπέρασμα αυτό. Η διαχείριση και η ηρεμία που έπρεπε να δείξουμε, ειδικά όταν είχαμε ισχυρό προβάδισμα. Αυτά όμως είναι πράγματα, χωρίς να θέλω να δικήσω τους παίκτες, ίσως είναι βιαστικά συμπεράσματα από μένα. Εάν όμως είναι, θα δουλέψουν αυτές τις 6 μέρες. Γιατί ζήτησα κάτι από την πρώτη μέρα. Αυτές τις 60 μέρες θα μεγιστοποιήσουμε την προσπάθεια να πετύχουμε, να σταματήσουν οι μικρές δικαιολογίες και να συγκεντρωθούμε στο μεγάλο στόχο. Αν το πετύχουμε, θα αλλάξουν όλα τα πράγματα, κυρίως για αυτά τα παιδιά. Εγώ ήρθα να βοηθήσω. Και θα το κάνω. Θα το κάνω μόνο με τις δυνάμεις. Ευχαριστούμε.